Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε ξανά στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη νέα σειρά «Η Μάγισσα». Πάμε να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια της σειράς. Όπως θα δούμε, η Θεοφανό βλέπει ξανά ένα όραμα και μπροστά της βρίσκονται ο Μάρκος και ο Μιχαήλ, που σοκάροντοτα τη βλέπουν. «Τι ήταν αυτό?» της ρωτά ο Μιχαήλ και συνέρχεται και εκείνη αναγκάζεται να αποκαλύψει το μυστικό της σε πατέρα και γιο. «Βλέπω οράματα που προβλέπουν το μέλλον. Έτσι είδα και το μωρό. Δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει αυτό, τρομάζω». Ο Μιχαήλ όμως βλέπει ευκαιρία σε αυτό και αποφασίζει να εκμεταλλευτεί το χάρισμά της για να φτάσει στο δολοφόνο του μωρού. «Θα με βοηθήσεις και θα βρεις το δολοφόνο του εγγονού μου», της λέει. Την ίδια ώρα, ο Αντρέι έχει βρει καταφύγιο στον πύργο των Λασκαραίων. Η παραμονή του εκεί τον βάζει στα ενδότερα της οικογενείας, αλλά και της μυστηριώδους υπόθεσης του βρέφους. «Δεν μπορεί ένα μωρό να εξαφανίζεται ξαφνικά μέσα από ένα τέτοιο φρούριο», λέει, και βάζει σκοπό να μάθει την αλήθεια. Την ίδια ώρα, ο Πετρούνης, Γερακάρης, εξομολογείται στον Παπανικόδημο την κρυφή του επιθυμία. «Δεν θέλω να ακολουθήσω την παράδοση της οικογένειάς μου. Εγώ θέλω να ακολουθήσω τα βήματα του Κυρίου. Θα με βοηθήσεις?» Τον παρακαλά και εκείνος προσπαθεί να τον αποτρέψει. «Τρελάθηκες, παιδί μου, τι σκέψεις είναι αυτές? Κοίτα να τις βγάλεις από το μυαλό σου», το συμβουλεύει και στην οικογένεια Γερακάρικουδών προμηνύεται κατακλυσμός. Ο Τζανής επιστρέφει από το ταξίδι του, αλλά μία απόφαση του Μιχαήλ θα το φέρει στα όρια του. Την ίδια ώρα η Μεταξία, που έχει καταλάβει τα συναισθήματα του Μάρκου για εκείνη, έχει βαλθεί να κάνει τη ζωή της Θεοφανός κόλαση. Φλόγω ενός καταδικασμένου έρωτα, φαίνεται πως αρχίζει να φουντώνει ξανά ανάμεσα σε Μιχαήλ και Αναστασία. Τα πράγματα πλέον παίρνουν περίεργη τροπή. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!